Ήταν ένα ραντεβού και δεν ξέραμε αν θα έρθετε ή δεν θα έρθετε. Θα γίνει όμως... πότε θα γίνει αυτό το... Στις 10 η ώρα. Θα γίνει σε λίγη ώρα. Τι ζητάνε, κύριε Σκουρλέτη. Εσείς λέγατε μέχρι τώρα τα κοινωνικά τιμολόγια, τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα έχουμε και μειώσεις. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν αρχίσει, όμως και ζητάνε και αύξηση του ΦΠΑ. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Έχετε διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι, καταρχήν, ό,τι αφορά ειδικούς φόρους στα καύσιμα, αύξηση ΦΠΑ κτλ. Είναι ένα πακέτο το οποίο το συζητάει και έχει την πλήρη εικόνα του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά πόσο γνωρίζω, όχι σε απευθείας συζητήσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών. Αυτή ήταν μια σκέψη η οποία υπήρξε, δεν τη συζητάει η κυβέρνηση ούτε κατ' ελάχιστον, άρα δεν είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση δεν το συζητάει. Θεωρώ ότι δεν το συζητάει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά αν το συζητάει. Μέσα από τις συζητήσεις, δηλαδή, μάλιστα. Από όσο έχω ενημερωθεί, αυτό έχει πλέον. Το φυσικό αέριο κίνησης. Άλλο είναι αυτό. Μιλάμε τώρα για το. Γιατί αυτό το οποίο θα ήταν σχιζοφρενικό, το να υπάρξει αύξηση στο ΦΠΑ στα τιμολόγια τη ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τα τίναζε όλα στον αέρα. Είναι σημαντικό να μας ακούσει ο κόσμος, κύριε Σκουρλέτη. Εσείς λοιπόν λέτε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση αύξησης. Σας επαναλαμβάνω, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν τρομακτικό ως προς την επίπτωση που θα είχε στους προϋπολογισμούς όλων. Είτε αφορά νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικοποιήσεις στον κλάδο της ενέργειας. Σε όσες συζητήσεις έχουν γίνει μετά την συμφωνία του περασμένου Αυγούστου, δεν υπήρχε πάνω στο τραπέζι θέμα μείωσης της συμμετοχής του δημοσίου ή ιδιωτικοποιήσεων, πέστε το όπως θέλετε, του δημοσίου στις αντίστοιχες επιχειρήσεις ενέργειας. Τέθηκε αυτό για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα που είχα, την προηγούμενη Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των θεσμών. Από μεριάς μου τους είπα ότι αυτό ευνηδιάζει, είναι έξω από το πλαίσιο της συμφωνίας του προηγούμενου Αυγούστου. Κατά συνέπεια δεν είναι αποδεκτή μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Έκτοτε δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Αυτά θα δούμε στις 10 σήμερα. Θα δούμε στις 10 η ώρα. Επαναλαμβάνω όμως ότι και αυτό δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις στον χώρο της ενέργειας. Αφορά την μετάλλαξη, θα λέγει κανείς, του ΤΑΙΠΕΔ και την υπαγωγή του στο νέο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Αν θυμόσαστε, τον προηγούμενο Αύγουστο, τα σημεία τα οποία ήταν θετικά για την ελληνική πλευρά ήταν ότι φεύγουμε από την αντίληψη της ιδιωτικοποίησης όπως αυτή προέκυπτε από το παλιό ΤΑΙΠΕΔ και πηγαίνουμε πια σε μια άλλου είδους αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, δηλαδή όχι την σόν και καλά την ιδιωτικοποίηση, αλλά την αξιοποίησή τους προς όφελος του δημοσίου και του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός από τις πολύ συγκεκριμένες ιδιωτικοποίησεις που είχαν δρομολογηθεί, οι οποίες είχαν αποτυπωθεί και στην συμφωνία του προηγούμενου Αυγούστου. Ήταν οι 9-2 ιδιωτικοποίησεις, μέσα σε αυτές ήταν ο Πειραιάς, τα αεροδρόμια, δηλαδή κάποιες οι οποίες ήδη έχουν. Είχατε πει ότι ακόμα και αν οι μετοχές των ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ περάσουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν αποκρατικοποιήσεις των εταιριών αυτών, γιατί αυτό δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης. Νομίζω ότι σας το είπα ήδη. Το επαναλαμβάνετε. Είναι τελείως διαφορετικό το να φτιάξεις, όπως για παράδειγμα ισχύει στην Γαλλία, ένα ταμείο που θα προσπαθείς να αξιοποιήσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία, εισάγοντας σύγχρονους τρόπους διοίκησης, κάνοντας ένα management το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και κερδοφόρο τελικά προς όφελος του δημοσίου και της κοινωνίας. Και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που γνωρίζαμε ως τώρα, που ήταν, θα έλεγε κανείς, οι εκβιασμένες, οι καθυπόδειξη ιδιωτικοποίησεις. Οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων οδηγούν και στο να πωλούνται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε τιμές πολύ κάτω της πραγματικής. Είχαμε ένα ενδιαφέρον από το Ιράν, για παράδειγμα, για τα ελληνικά πετρέλαια. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί εκεί τι γίνεται. Μισό λεπτό. Ναι. Τα ελληνικά πετρέλαια ανήκουν κατά ένα ποσοστό. Κατά ένα ποσοστό. Ακριβώς. Στο δημόσιο. Αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους είναι ότι δεν προτίθεται να μειώσει την συμμετοχή της στα ελληνικά πετρέλαια. Άρα το ενδιαφέρον του Ιράν ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, γιατί δεν είναι μόνο το Ιράν που ενδιαφέρεται, αφορά πια αλλαγές στο υπόλοιπο μέρος της μετοχικής σύνδεσης και όχι σε αυτό που κατέχει το ελληνικό δημόσιο. Μικρή ΔΕΗ. Ναι.
Η μικρή ΔΕΗ ήταν ένα καταστροφικό σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης, το οποίο παρότι είχε ψηφιστεί, σταμάτησε στην πράξη. Αναφέρομαι για το καλοκαίρι του 2014. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει απορριφθεί από την σημερινή κυβέρνηση. Υποτίθεται ότι θα ήταν ένα σχέδιο που θα ενεργοποιούταν όπως θα θέλαν κάποιοι κύκλοι από τους δανειστές. Η πορεία τώρα των συζητήσεων στα υπόλοιπα θέματα ακριβώς μας δείχνει ότι έχουμε πλέον ασφαλώς απομακρυνθεί από αυτό το ενδεχόμενο. Δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε δηλαδή τι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, να το καταλάβει. Να αρπάξουμε ένα κομμάτι από τη σημερινή ΔΕΗ και να το πουλήσουμε προσπαθώντας με έναν τεχνητό και βεβαιασμένο τρόπο να δημιουργήσουμε συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν θέλει κάποιος να επενδύσει ιδιώτες στην ηλεκτρική ενέργεια, να έρθει να επενδύσει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με χαριστικές γι' αυτόν ιδιωτικοποίησεις εις βάρος της δημόσιας περιουσίας. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο, λέτε εσείς, να δώσουμε κομμάτι της ΔΕΗ στο όνομα του ανοίγματος. Μια επιχείρηση κάποια στιγμή μπορεί να θέλει να πουλήσει κάποια περιουσιακά της στοιχεία. Αν αυτό είναι αποτέλεσμα των δικών της σχεδιασμών και όχι βεβαιασμένων και κατ' εντολήν διάφορων κύκλων, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί όσο είναι αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα το σενάριο, ο σχεδιασμός που αφορούσε την μικρή ΔΕΗ. Τώρα για τα καύσιμα, έχετε κάτι να μας πείτε για τις συζητήσεις που γίνονται με τους δανειστές? Είναι και αυτό ένα μέρος. Καταρχήν σας λέω ότι αυτά τα ζητήματα που αφορούν φορολογία δεν τα συζητάω εγώ, διότι αφορούν τα φορολογικά έσοδα. Αυτό το οποίο έχει ακουστεί είναι να μην υπάρξει φόρος στο ντίζελ, διότι αυτό θα επιβάρυνε μια σειρά δραστηριότητες όχι μόνο τους κατόχους των αντίστοιχων οχημάτων που τα χρησιμοποιούν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει επιπτώσεις πια στις μεταφορές, στο εμπόριο, και αυτά θα τα βρίσκαμε μπροστά μας στις τελικές τιμές. Άρα έχει αποκλειστεί το θέμα της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Έχει τεθεί το θέμα του ειδικού φόρου στο αέριο κίνησης. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο που δεν αφορά την ενέργεια μόνο, μέτρων τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν κλείσει. Οι συζητήσεις χθες, όπως γνωρίζετε, σταματήσανε. Θα υπάρξει η αρινή σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε μία εβδομάδα από τώρα θα επανεκκινήσουν. Να φύγουμε λοιπόν από τα θέματα του Υπουργείου σας και να πάμε στα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Η δικιά σας προσωπική εκτίμηση σε σχέση με την αξιολόγηση. Βλέπουμε ότι πάει όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, καθυστερεί και ο κόσμος αρχίζει να ανησυχεί. Δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, η οποία σας κατηγορεί ότι βλέπουμε άλλη μία, όπως πολλές φορές έχει πει η Νέα Δημοκρατία, βαρουφάκια διαπραγμάτευση, έτσι την έχει ονομάσει, ότι επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία. Είναι όμως και ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, που λέει ότι δεν θέλει να ξαναζήσει στιγμές Αυγούστου του προηγούμενου χρόνου. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην περσινή χρονιά και το σήμερα, εθελοτυφλή θα έλεγα το λιγότερο. Νομίζω στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Πρόκειται για μια ανεύθυνη και κακού είδους αντιπολίτευση. Είναι, νομίζω, τι να σας πω, τραγικό να ακούει κανείς από το δεύτερο κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο είχε την ευθύνη της χώρας μέχρι πριν από κάποιους μήνες, πριν από ένα χρόνο και κάποιους μήνες, να μην κάνει τη στοιχειώδη αυτοκριτική, να μην αναγνωρίζει ότι τα σημερινά αδιέξοδα είναι αποτέλεσμα των τελευταίων δεκαετιών, όπου αυτό το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οδηγήσαν τα πράγματα εδώ που οδηγήσανε, και να θέλει και να ζητάει από τους Έλληνες πολίτες ουσιαστικά να ξεχάσουν τα πάντα. Αλλά αυτό αφορά έτσι την ποιότητα της πολιτικής που ασκείται από εκείνη την πλευρά. Σήμερα η μεγάλη διαφορά είναι ότι παρουσιάζοντας τις προθέσεις μας πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, και αυτό είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ο Ιανουάριος μέχρι σήμερα. Μεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου με ειλικρίνεια παρουσιάσαμε τις δικές μας προτάσεις, παρουσιάσαμε αυτό το οποίο είχε καταληχθεί, αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει με την πλευρά των δανειστών, και ζητήσαμε από τον κόσμο να μας ενισχύσει για να μπορέσουμε σε κάποια σημεία να το διευρύνουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους να απεμπλακούμε με τις ακραίες πολιτικές λιτότητας. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα αυτό, το βλέπουμε διαρκώς. Κάποια πράγματα έχουν κερδιθεί
όπως στην περίπτωση του ΑΔΜΙΕ, για να πω ένα θέμα της δικιάς μου ευθύνης, δηλαδή το γεγονός ότι ήταν μια δρομολογημένη επιλογή για να ιδιωτικοποιηθεί το 60% του ΑΔΜΙΕ. Εμείς το σταματήσαμε. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει τη διατήρηση στο δημόσιο του 51%. Αυτό θα συζητηθεί και σε λίγες ώρες, έχει συζητηθεί και μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι κλείνοντας αυτή η αξιολόγηση, και η προϋπόθεση για να κλείσει είναι να μην υπάρχουν ακραίες απαιτήσεις από την άλλη πλευρά, οι οποίες θα καταστρατηγούν ουσιαστικά το πλαίσιο της συμφωνίας του προηγούμενου Αυγούστου, μπαίνουμε σε έναν διαφορετικό δρόμο, δημιουργείται ένα σταθερό έδαφος για να απελευθερωθούν και δυνάμεις στην οικονομία, επενδυτικές δυνάμεις, και για να αρχίσει πια ο κόσμος να βλέπει στην καθημερινότητά του σημάδια βελτίωσης. Μένει να επιβεβαιωθεί, πάντως να ξέρετε ότι με απόλυτη ειλικρίνεια θα παρουσιάσουμε και τις δυσκολίες και τους αιματηρούς συμβασμούς, αλλά και τα κέρδη από αυτή τη συμφωνία, και ο κόσμος, όπως γίνεται σε κάθε δημοκρατία, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αξιολογεί. Δεν εννοώ εκλογές αυτό το πράγμα. Θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί ζητάει επιμόνωση αντιπολίτευση, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, όχι η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, να μου κάνει εντύπωση πως το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, εγκαταλείποντας την προηγούμενη τακτική, ζητάει με έναν ισοπεδωτικό τρόπο εκλογές, όταν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης, όταν γνωρίζει ότι αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, οι πιθανότητες να είναι πρώτο κόμμα δεν είναι μεγάλες. Άρα πρόκειται απλά και μόνο για ένα καταστροφικό παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε: πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, πετάμε την μπάλα έξω, το οποίο συσπυρώνει απλά και μόνο τον χώρο του, αλλά σε τίποτα δεν ακουμπάει στις ανάγκες και στα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πότε θα τελειώσουμε, Υπουργέ, με την αξιολόγηση? Το χρονοδιάγραμμα είναι να κλείσει στις 22 Απριλίου. Στις 22 Απριλίου. Ευελπιστείτε ότι θα τελειώσει εκεί πέρα. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια να κάτι άλλο, έτσι. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν όλες προϋποθέσεις να κλείσουμε στις 22 Απριλίου. Μάλιστα. Ωραία. Πριν φύγει, Υπουργός Ενέργειας. Ενέργεια σημαντική για την Ελλάδα. Τεράστιες άμεσες ξένες επενδύσεις. Δύο σχέδια σε εξέλιξη. Ο ΤΑΠ, ο IGB. Έχετε κάτι νεότερο να μας πείτε? Για μένα τον ΤΑΠ είναι ότι στις 17 Μαΐου γίνονται τα εγκαίνια με παρουσία αρχηγών από πάρα πολλά κράτη, κυρίως από τα κράτη που διέχεται ο αγωγός, στην Θεσσαλονίκη στις 17 Μαΐου. Χθες, μάλιστα, για να σας πω και μια άλλη είδηση, ολοκληρώθηκε το market test του ελληνοβουλγαρικού αγωγού του IGB. Είναι θετικό. Είναι ένα άλλο σχέδιο το οποίο θα μπει στα σκαριά. Ταυτόχρονα, μάλιστα, μιλάμε για συμφωνίες με μια σειρά χώρες, όπως είπατε πριν, με το Ιράν, με την Αίγυπτο. Ασκούμε μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική που ουσιαστικά μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι και την αναδεικνύει σε ένα σημαντικό παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο στούδιο της ΕΡΤ, και πάμε σε διαφημίσεις.